πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Ένας αόρατος πόλεμος που καταλήγει σε έναν εφιάλτη. Οι αριθμοί σοκάρουν με τη βία να έχει περάσει βαθιά μέσα στη δομή της κριτικής οικογένειας. 1.118 τα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία σε επίπεδο Κρήτη. Δεν είναι απλώ μια σιωπηλή επιδημία, είναι μια καθημερινή αλληλουχία εφιαλτικών πράξεων που αφήνουν πίσω του ψυχικά και σωματικά ρημαγμένου ανθρώπου. Περίπου 300 περιστατικά. Τα οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγήθηκαν στο νομικό τμήμα, έκαναν την καταγγελία, χρειάστηκε άμεση προστασία, έγιναν τα όποια μέτρα σύμφωνα με το νομικό πλουστάσιο το οποίο διαθέτουν. Το Ηράκλειο φλέγεται με 566 καταγεγραμμένα περιστατικά βία από την αρχή του έτου. Αυτό δεν είναι απλώ ένα αριθμό, είναι μια κραυγή απόγνωση από εκατοντάδε γυναίκε και άντρε που βιώνουν την απόλυτη καταπάτηση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στα χανιά, 311 περιστατικά. Ακολουθεί το Ρέθυμνο με 165 και το Λασίθι με 76. Όλοι αυτοί οι αριθμοί. Είναι πρόσωπα σημαδεμένα από τη βία, βλέμματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη στιγμή που το σπίτι του έγινε τόπο μαρτυρίου. Καλούμε όλο τον κόσμο, ακόμα και αυτοί που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, όπω είπα προηγουμένω, μπορεί να είναι και ένα περαστικό, εάν αντιληφθεί ή αν ακούσει κάτι οτιδήποτε το οποίο κινδυνεύει μια ζωή ανθρώπου, να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία και εμεί θα λάβουμε τα μέτρα μα ε, για να γίνει η διαδικασία τη σύλληψη, εάν υπάρχει, και η διαδικασία τη προανάκριση. Τα αποτελέσματα απογοητευτικά. Μόλις 740 συλλήψεις σε όλη την Κρήτη. Παρά τις 370 συλλήψεις στο Ηράκλειο, τα 179 άτομα που συνελήφθησαν στα Χανιά, τα 133 στο Ρέθυμνο και τα 58 στο Λασίθι, η αίσθηση ατιμορρησίας εξακολουθεί να πλανάται. Οι δράστες μπορεί να πέρασαν από τις αρχές, όμως τα θύματα τους παραμένουν φυλακισμένα στο φόβο. Δεν είναι θύματα, δεν είναι οι ανήμπορες γυναίκες, οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν πράγματα, οι γυναίκες που δέχονται τη βία γιατί έχουν μάθει, γιατί, είναι, γιατί δεν μπορούν. Ε, σε οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να ασκηθεί βία και κακοποίηση και έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη δύναμη να υποστούν τη βία, δύναμη μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση και σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο υπάρχει, να βρουν τις ενέργειες και να βρουν τον τρόπο να δομήσουν την επόμενη τους μέρα μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο ένα εργαλείο προσπαθεί να φέρει την αλλαγή. Το Panic Button, μια καινοτόμο εφαρμογή που επιτρέπει στα θύματα ενδοοικογενειακή βία να καλέσουν βοήθεια με το πάτημα ενό κουμπιού, έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Από την αρχή του καλοκαιριού, 628 γυναίκε και 173 άνδρες στην Κρήτη έχουν γίνει δικαιούχοι του συστήματο, αποκτώντα ένα κρίσιμο εργαλείο στα χέρια του. Παράλληλα, 172 και οκτώ άνδρε έκαναν χρήση τη εφαρμογή εγγράφοντα τον κωδικό του και συμπληρώνοντα το απαραίτητο έντυπο για να μπορούν να λάβουν άμεση βοήθεια. Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει ένα καθημερινό φαινόμενο στην Κρήτη. Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί, αλλά δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη για άμεσε λύσει και υποστήριξη των θυμάτων ώστε να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή του.